και μετά τη Super League να περάσουμε στη Football League. Στέλιο Σωτηρόπουλος. Γεια σας. Μαζί μας στο στούντιο. Καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται, φίλε? Στους φίλτα τους Ηλία και Γιάννη. Καλησπέρα. Πολύ ωραίο. Στους λιγότερους φίλους, Βασίλη και Πέτρο. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Α, εγώ είμαι φίλη του πάντως. Και εγώ φίλος του. Το λέω. Διαχρονικά. Τι μας έχεις ετοιμάσει τώρα? Πολύ ωραία στιγμιότυπα, τόσο από τη Football League. Βλέπουμε ήδη το... Η ΑΕΛ το χαβάτης, έτσι. Σωστά, Καλυθέα ΑΕΛ, Λάρισα. Αλλά μαγική εικόνα το 0-1. Δεν ήταν και πολύ εύκολο, αυτό πήγα να σου πω τώρα. Ακριβώς. Η Καλυθέα πολύ καλή. Ακριβώς, Βασίλη, κοιτάξτε, αυτός είναι ο Μασένα, ο Βραζιλιάνος της Καλυθέας. Έχασε μια ευκαιρία στο 4. Πηγαίνουμε στο 6ο λεπτό. Αυτός είναι ο Κομεσίδης, το αριστερό μπακ που κάνει την μπάλα από τον Μασένα. Θα γίνει παράλληλη παλιά. Ο Μπέλης και αυτός ο οποίος αποκρούει είναι ο τερματοφύλακας της Λάρισας, είναι ο Γκενάντι Ξενοδόχοφ, γνωστός στο ελληνικό κοινό, ο οποίος πραγματικά ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε σε καταπληκτική βραδιά, κυρίως αντιμετώπισε τον Μπέλη και τον εξουδετέρωσε. Ήταν, θα λέγαμε, μια μονομαχία των δυο τους, των δύο παικτών, όμως ο Ξενοδόχοφ, συγγνώμη, βλέπετε και εδώ, έσωσε συνέχεια την εστία. Και φτάνουμε στο 18ο λεπτό, κοιτάξτε, μια απίστευτη φάση. Το ποδόσφαιρο, βέβαια, όλα μπαίνουν, Ηλία και Γιάννη, και όλα χάνονται. Δύο δοκάρια, Στην ίδια φάση, ο Μπέλης φυσικά, ο Μασένα, ο οποίος έκανε το πρώτο σούτ, γιατί έχουμε βάλει και σε αργή κίνηση, πραγματικά. Εδώ αυτά δεν χάνονται κι όμως. Μέχρι τώρα μόνο Καλυθέα βλέπουμε. Μόνο Καλυθέα. Κανονίζανε χωρίς το Ξενοδόχο. Ναι, χωρίς Ξενοδόχο. Και μόνο Ξενοδόχο. Πραγματικά το παιδί να είναι καλά. Φανταστικός. Αυτός είναι Ουρτάδο και φτάνουμε. Κοιτάξτε αυτό που λένε ο άγραφος νόμος. Η μπάλα τιμωρεί. Οι ευκαιρίες που χάνεις τις πληρώνεις στη συνέχεια. Στο 45-1 ο Κουτσιανικούλης κερδίζει τις κόντρες. Και αυτός ο οποίος θα βάλει τον γκολ που θα δώσει και τη νίκη είναι. Έχει στην πλάτη το Μπάρι, είναι ο Πάτο της... Γεννούν και τα κοκόρια της ΑΕΛ, πάντως. Της ΑΕΛ. Πάντως η Λάρισα είναι ομάδα Super League, ναι, ναι. Με έτσι. Κόσμο, με καινούριο γήπεδο, είναι κρίμα. Και... Ναι. Εδώ και ο Σκούγιας. Και τον Αλέξη Κούγια, ο οποίος πανηγυρίζει εδώ. Πλέον έχουν και αμαξάκι για και να πηγαίνουν και στο καινούριο. Στραματίες. Παίρνουν στο καινούριο. Στο ΑΕΛ FC, βέβαια. Και μια πολύ πονηρή φάση, νομίζω είναι το μοναδικό λάθος του διαιτητή Μουρτζάκη. Στη φάση αυτή ο διαιτητής που θα δούμε και βλέπουμε θα δώσει κίτρινη κάρτα για αθέατρο στον Μπέλη. Το είδα πάρα πολλές φορές επισταμμένος. Το πρώτο replay δεν το έχουμε βάλει, το δεύτερο. Το replay όμως που θα δούμε νομίζω πως δεν δικαιώνει το διαιτητή. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ υπάρχει ανατροπή. Σωστά. Και κακώς δεν δόθηκε. Παρασυρθήκαμε όλοι στην αρχή το τρίτο replay και κοιτάξτε. Και εσείς τελειώ. Στο τρίτο λοιπόν, τέταρτο το είδα όμως. Μπράβο, Στέλιο. Λοιπόν, και μόνο τρία replay σου πήρε. Όλοι, ο Λεβέντης εδώ χάνει ευκαιρία για το 1-1. Το όνομά του, έτσι. Στις καθυστερήσεις, πραγματικά. Και ακόμα ένα replay εδώ με τον Λεβέντη. 0-1 η Καλυθέα μέσα στο λεγόμενο El Paso. Νίκος Παντελής και Ράτκο Ντόστανιτς, οι δύο προπονητές.